Θα δούμε πλάνα από την διεθνή διοργάνωση, ποδοσφαιρική διοργάνωση νέων, Κόπα Καταλούνια στην Καταλωνία, παιδάκια στην ηλικιακή κατηγορία K10. Αφού πρώτα κατάφεραν να ξεσηκώσουν όλη την Ισπανία, να σηκώσουν την Ισπανία στο πόδι. Αυτό λίγο να τα ακούσουμε. Βεβαίως. Σε παρακαλούμε. Για δώστε ρε παιδιά. Βλέπετε ότι σήκωσαν πραγματικά όλη την Καταλωνία μετά. Ελλάς. Έφτασαν στον τελικό κόντρα στη διοργανώτρια χώρα την Ισπανία που επί τρεις συνεχόμενες χρονιές κέρδιζε το τρόπαιο και κέρδισαν το τρόπαιο στα πέναλτι. Και θέλω να ακούσετε εδώ τον πανηγυρισμό και θα σας εξηγήσω. Που ακούτε, η οποία θα μπορούσε να είναι η Λατινοαμερικάνο speaker, είναι τη δική μα Ελένη Χριστοδούλου. Τι λες, ρε παιδί. Ακριβώς, τη κοπέλα που επιμελείται το μακιγιάζ μα καθημερινά, που μα αναστηλώνει, η οποία ταξίδεψε μαζί με την ομάδα Diamonds που εκπροσώπησε τα ελληνικά χρώματα. Εκεί αγωνίζεται και ο γιο τη και επέστρεψαν νικητέ. Βλέπετε ποια είναι τα συναισθήματα. Νομίζω στην πιο αγνή του μορφή που μπορεί να γεννήσει. Σωστά. Ο αθλητισμό μα έφερε αυτά τα αποκλειστικά πλάνα, γιατί βλέπετε έχει κάνει ολόκληρη δική τη υπερπαραγωγή και βλέπετε μετά τι ακολούθησε και στα αποδυτήρια. Σε ένα τουρνά που συμμετείχαν, να σας πω, ομάδες από 18 διαφορετικές χώρες. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική διάκριση. Κόντρα στην Ισπανία, σας είπα, ήταν το φαβορί. Εδώ και η Ελένη μας. Γεια σου, Ελένη μας. Έχει τρελαθεί, νομίζω, πολύ όμορφο. Εγώ της το έχω πει. Ο Νικόλας θα γίνει σίγουρα ποδοσφαιριστής. Είναι εκπληκτικός. Είναι εκπληκτικός. Μα είναι ήδη, παιδί. Και έχω πει κιόλας να αναλάβω την επικοινωνία του να. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Θα πάμε μαζί, είπαμε. Τρελαμένη μαμά. Καλά κάνει η μαμά και είναι τρελαμένη με τέτοιο γιο που έχει κάνει. Δεν υπάρχει το παιδί, άμα δει την κούλβα. Ωραίος.